Τώρα πάμε στον πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Μιχάλη Βορκά. Θα δώσουμε συνέχεια στη συζήτηση με τα Cyprus Confidential και για το ρόλο των εποπτικών αρχών. Μαζί μας και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΛΚ και πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, κερίς Μάρκου. Σας χαιρετώ και τους δύο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Λοιπόν, ο πρόεδρος μας είπε ότι περιμένει ξένους ειδικούς να συνδράμουν στο έργο των αρχών σε σχέση με τα όσα αποκαλύπτονται από το Cyprus Confidential και έχουν να κάνουν βεβαίως με εταιρείες, δραστηριοποίηση, αλλαγές μετοχικών κεφαλαίων, διάφορα που αφορούν και μέλη σας, κύριε Μάρκου. Άρα το ερώτημα είναι, αν θέλετε να το πάρουμε από την αρχή, στο να εξηγήσουμε και στον κόσμο, όταν λέμε εποπτικές αρχές, είναι και ο νόμος για το ξέπλυμα, έτσι, κατά πολέμησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που σας δίνει αυτό το ρόλο και του Παγκύπριου Δικηγορικού και του ΣΕΛΚ και της Κεφαλαία Αγοράς για τις υπηρεσίες που δεν παρέχονται από τους δικηγόρους. Να δούμε λοιπόν τι κάνει, αν θέλετε, ο ΣΕΛΚ. Θα μας πει και ο κύριος Βορκάς τι έκανε ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, για να καταλάβουμε γιατί είναι αυτή η συζήτηση τώρα ότι η αυτορύθμιση δεν βοηθά. Υπάρχουν κάποιες παθογένειες που ίσως θα είναι καλύτερα μια άλλη αρχή εποπτική. Εγώ θα έλεγα γιατί όχι η Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς, που μπορεί να ξέρει καλύτερα, να μην αναλάβει αυτό το ρόλο. Κύριε Μάρκου. Κυρία Σάβα, εντάξει, τα έχουμε πει επανελειμμένα. Ο ρόλος μας ως εποπτική αρχή για τα μέλη του ΣΕΛΚ αφορά το να βεβαιωθούμε ότι τηρούν κάποιες προϋποθέσεις προτού δεχτούν κάποιον πελάτη, προτού ενεργήσουν για κάποια συγκεκριμένη δουλειά, ότι έχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες, τέλος πάντων, έτσι να βεβαιωθούν ότι τηρούν κάποιες προϋποθέσεις της νομοθεσίας προτού προβούν σε οποιασδήποτε ενέργειες ή εξυπηρέτηση των πελατών τους. Να πω όμως, το σημαντικό για μας είναι ότι όταν προκύπτει οποιαδήποτε υποψία παρανομίας, εμείς ως ΣΕΛΚ δεν έχουμε την αρμοδιότητα να μπούμε σε αυτή την επιχείρηση να κάνουμε οποιαδήποτε έλεγχο ή οποιαδήποτε έρευνα. Ναι. Εμείς βάσει νομοθεσίας θα πρέπει να υποδείξουμε τις κρατικές αρχές στην αστυνομία να μπει να κάνει την έρευνά της, αφού εμείς δεν έχουμε την αρμοδιότητα να μπορέσουμε να κάνουμε τέτοια έρευνα βάσει του νόμου, ναι, και οι οποίοι από εκεί και πέρα λαμβάνουν τις ευθύνες να εξετάσουν την κάθε περίπτωση. Άρα, εσείς κύριε Μάρκου, που διατελέσατε και πρόεδρος του ΣΕΛΚ και είστε και μέλος, έχετε δηλαδή πολλές τέτοιες υποθέσεις ή έστω και μερικές, να μας πείτε, που μετά από δικό σας έλεγχο οδηγήσετε στις αρμόδιες αρχές υποθέσεις ή και μέλη σας? Σίγουρα έχουμε υποδείξει σε αρμόδιες αρχές. Δεν μπορώ να αναφερθώ σε ονόματα. Δεν θέλω ονόματα. Αλλά να δούμε ότι κινείται τη διαδικασία. Ναι, σίγουρα υπάρχει. Γίνεται ο έλεγχος. Έχουμε από τον καιρό που εκδοθήκαν τα sanctions, οι κυρώσεις, έχουμε εξετάσει μεγάλων αριθμών γραφείων να βεβαιωθούμε ότι έχουν τέλος πάντων τις διαδικασίες για να εντοπίζουν αυτά τα θέματα. Και έχουμε, ναι, καταγγείλει και αρκετές περιπτώσεις στην αστυνομία, οι οποίοι κάνουν τις αρμόδιες ελέγχους. Σε σχέση με αυτό που αναφερόταν για την περίπτωση του Μορτασόφ, που είχε διαβιβάσει, αν θέλετε, σημαντικό ποσοστό του μετοχικού του κεφαλαίου σε σύζυγο, σύντροφο, δεν ξέρω λίγο, ή αυθημερών της επιβολής των κυρώσεων, που ήταν και το όνομα του μέσα, εσείς ως ΣΕΛΚ είχατε διαπιστώσει κάτι ή διερευνήσει σε σχέση με τις ενέργειες εντός της PwC? Εμάς η αρμοδιότητά μας αφορά το κατά πόσον κάποιο μέλος τηρά τις κυρώσεις ή όχι. Ναι. Οτιδήποτε προκύψει πριν τις κυρώσεις ή πριν κάποιο πρόσωπο μπει στις κυρώσεις δεν είναι η αρμοδιότητα δική μας. Άρα δεν μπορούμε εμείς να μπούμε να ερευνήσουμε τι κάνει συγκεκριμένο μέλος πριν προκύψει οποιοδήποτε θέμα κυρώσει. Ωραία. Άρα, στη βάση των όσων μας λέτε, κύριε Μάρκου, αντιλαμβάνομαι ότι ο ΣΕΛΚ δεν θα ήταν απόλυτος ή να ήταν πολύ αρνητικός σε σχέση με τη δημιουργία αυτής της ενιαίας εποπτικής αρχής που όλοι λένε και είχε συστήσει εδώ και χρόνια η Μάνιβαλ. Και λέμε ότι θα μπορούσε να υπάρχει αυτός ο ρόλος, γιατί δεν μπορεί να ελέγχει, αν θέλετε, ο ΣΕΛΚ τα μέλη του με αυτόν τον τρόπο που εμείς επιθυμούμε όλοι, δηλαδή, ή ο Δικηγορικός Σύλλογος τα δικά του, όταν, για παράδειγμα, κάποιος που ελέγχεται είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΛΚ ή και πρόεδρος ή μέλος? Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Εμείς το τι είχαμε πει και στον πρόεδρο κατηδίαν είναι ότι
θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει μια ενιαία αρχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ναι, η οποία θα είναι η, ας το πούμε, umbrella αρχή. Ναι. Δεν θα καταργηθούν οι εποπτικές αρχές. Όχι, να κάνετε τον έλεγχό σας. Να έχει την, τέλος πάντων, την ευθύνη να καθοδηγά, να τροποποιεί νομοθεσίες, να μπορεί να, να εξετάζει τις αξιολογήσεις της Moneyval, του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου, να έχει την αμπρέλα, τέλος πάντων, ευθύνης για το κράτος, αλλά όλες οι εποπτικές αρχές να είναι κάτω, ναι, από αυτήν την κεντρική αρχή. Ναι. Ακόμα και η Κεφαλαγορά, να βρεθήκατε στην Κεφαλαγορά. Εμείς δεν λέμε ότι η Κεφαλαγορά πρέπει να έχει την ευθύνη, ναι, για όλη την Κύπρο. Θα πρέπει και αυτοί να λογοδοτούν σε αυτήν την ενιαία αρχή. Απλά η δική μου εντύπωση, μιλώντας βεβαίως και με ειδικούς και αρμοδίως, ότι η Επιτροπή Κεφαλαγορά, κύριε Βορκάκο, έρχομαι σε εσάς σε σχέση και με το δικηγορικό επάγγελμα. Δηλαδή και ο νόμος αυτός για το ξέπλυμα που δίνει στο δικηγορικό σύλλογο την εποπτεία. Κάπως αλλιώς φανταζόταν το θέμα των δικηγόρων και του επαγγέλματος που ασκούν. Αυτές οι υπηρεσίες, αυτές οι υπάροχοι πλέον υπηρεσιών, πού πληροφορούμε αν θέλετε, βάζουν και ένα δικηγόρο μέσα για να μην επίπτουν σε όλους τους υπόλοιπους που ελέγχει η κεφαλαία αγορά. Είναι ένα στους λιγότερο, αν θέλετε, ενδελεχείς ελέγχους που κάνει ο δικηγορικός σύλλογος. Άρα είναι από τη δική σας την εποπτεία, αλλά καμία σχέση δεν έχουμε το δικηγορικό επάγγελμα που εσείς καλείστε να ελέγξετε και να εποπτεύσετε. Κάνω λάθος? Ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Οι δικηγόροι δεν είναι οι δικηγόροι που ξέραμε, όπως και οι λογιστές, οι ελεγχτές. Όταν μιλάμε για υπηρεσίες, για πάροχους υπηρεσιών, διοικητικών και άλλος πώς, είναι αυτό που θέλουμε, έναν επόπτη που θα μπορούσε, λέω, να είναι κεφαλαία αγορά, γιατί είναι και πολύ πιο αυστηρή. Γιατί και εκεί πάνε όλοι οι υπόλοιποι που δεν είναι κάτω από το ΣΕΛΧ, κάτω από τον Παγκύπριο δικηγορικό. Τι είναι αυτό που σας φοβίζει, δηλαδή, εσάς? Επειδή μπορεί να ξέρουν καλύτερα τη δουλειά, καταλάβατε, με όλα αυτά που γίνονται. Κοιτάξτε, να σας πω. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο θέλουμε να τα κάνουμε απλά. Να. Τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα και λίγο πολύπλοκα. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Οι δικηγόροι είναι εκείνοι που είναι με τους πελάτες τους, είναι εκείνοι οι οποίοι συζητούν με τους πελάτες τους, να, είναι εκείνοι που η νομολογία και η νομοθεσία προνοεί ότι πρέπει να διαφυλάξουν πρώτοι το απόρριτο της επικοινωνίας. Ναι, προσέξτε μας, εδώ μιλάμε πελάτης για διοικητικές υπηρεσίες, όχι το απόρριτο πελάτη με τον δικηγόρο του. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Ναι, θα τα πούμε και αυτά. Δεν είναι διαφορετικό. Όσο και να θέλουμε να το κάνουμε διαφορετικό. Ναι. Σας παραπέμπω στην ίδια την κανονιστική διοικητική πράξη που έχει να κάνει με την περιοδοντολογία δικηγόρων. Ναι. Στον κανονισμό 13, ναι, τον οποίο, αν μου επιτρέψετε να τον διαβάσω, λέει: το επαγγελματικό απόρριτο του δικηγόρου αναγνωρίζεται ως θεμελιώδες και πρωταρχικό δικαίωμα και υποχρέωσή του και πρέπει να τη χάνει της προστασίας του δικαστηρίου και οποιασδήποτε κρατικής ή δημόσιας αρχής. Αυτό δεν το θέσπισα εγώ, το θέσπισε η νομοθετική του ευθύνη. Δικηγόρου ως προς το να υπερασπιστεί ένα πελάτη του στο δικαστήριο, να αντιληφθεί. Εδώ μιλάμε για διοικητικές υπηρεσίες. Αυτό είναι η νέα μορφή του επαγγελμάτος του δικηγόρου, του λογιστή κλπ. Άλλο επάγγελμα. Θα παραπέμψω, χωρίς να χρειάζεται να πούμε πολλές λεπτομέρειες, ναι, στην απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8 Δεκεμβρίου του 2022. Όρτελ Βλάμς Μπεϊλής εναντίον Belgian Association of Tax Lawyers, στην οποία το δικαστήριο ξεκαθαρίζει και αυτό το οποίο λέτε τώρα, ότι οι υπηρεσίες του δικηγόρου και το απόλυτο επικοινωνίας της δικηγόρου πελάτη δεν περιορίζεται μόνο σε θέματα δικαστηρίου, αλλά σε οποιαδήποτε άλλη σχέση έχει ο δικηγόρος μαζί με τους πελάτες του και εξωδικαστηριακά, λοιπόν, ζητήματα. Ωραία. Άρα, κύριε Βορκά, μήπως να δούμε ξανά το ποιος εμπίπτει κάτω από τη δική σας δικαιοδοσία και πάρτε μου τον τηλεφωνικά να μας ακούει ο άνθρωπος και να τον ακούμε. Κύριε Βορκά, εμπίπτει, λέω, όταν έγινε ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος και ο ΣΕΛΚ, αλλά είναι πιο κοντά, αν θέλετε, στην παροχή υπηρεσιών, οι λογιστές κλπ. Όταν εγγράφουν εταιρείες. Αύριο θα έχουμε και την έφορο εταιρεών, παρεμπιπτόντος. Να δούμε ακριβώς ποιος εμπίπτει κάτω από τη δική σας εποπτεία. Δηλαδή, όταν μια εταιρεία αποφασίζει να βγάζει διαβατήρια, να φέρνει διάφορους εδώ στην Κύπρο, όπως έγινε με το επενδυτικό πρόγραμμα, και έβαζε και ένα δικηγόρο μέσα να φαίνεται ότι είναι
τέτοια η φύση των εργασιών για να επίπτει κάτω από τη δική σας την εποπτεία, για να κάνουν ό,τι θέλουν. Μήπως λέω να ξαναδείτε ποιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι και υπό τη δική σας εποπτεία δικηγόροι και ποιοι να είναι επιτέλους να γίνει διαχωρισμός. Αυτό αφορά και σας, κύριε Μάρκου, και το σύνδεσμο πάροχοι υπηρεσιών και να μπουν κάτω από την κεφαλαιοαγορά και τους πολύ πιο αυστηρούς, αν θέλετε, ελέγχους. Κοιτάξτε, όσον αφορά εμένα, μου επιτρέπετε, νομίζω σε μένα διευθυντικά πρώτα. Ναι. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει δικηγορική εταιρεία στην οποία να επιτρέπεται να συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο μη δικηγόρος. Ναι. Εκείνο, συνεπώς, δεν μπορεί να λέμε ότι επιτρέπεται σε κάποιους οι οποίοι δεν είναι δικηγόροι να πάνε να φέρουν κάποιο τρίτο δικηγόρο να τον εντάξουν μέσα με σκοπό ουσιαστικά να ξεγελάσουν. Και πρέπει να σας πω ότι ναι, ασχοληθήκαμε σαν εποπτεία πέρσι με συγκεκριμένη περίπτωση στην οποία επιβλήθηκαν δεκάδες χιλιάδες πρόστιμο σε κάποια αναδιοδοτημένη εταιρεία του Παγκύπρου Συλλόγου να παρέχει διοικητικές υπηρεσίες προσπαθώντας να ξεγελάσει τον δικηγορικό σύλλογο. Άρα συνέβαινε αυτό. Και όταν λέτε δεκάδες χιλιάδες, μπορεί να είναι 50.000, αλλά τα όσα πήραν γενικά από αυτές τις δουλειές να ήταν. Την κλείσατε την εταιρεία. Είναι 50.000 και το θέμα σήμερα βρίσκεται και ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου με σκοπό να εξετάσει το ενδεχόμενο να πάρει και άλλη ακόμα, έχει τέτοια εξουσία, εκείνων οι οποίοι εμπλέκονται στο θέμα. Συνεπώς, καταλήγω ότι σαν Παγκύπριος Γεωργικός Σύλλογος, σαν Εποπτική Αρχή, αυτά που τα οποία συζητούμε δεν είναι άγνωστα σε εμάς. Είναι πράγματα τα οποία τα αντιμετωπίσαμε και τα αντιμετωπίζουμε. Να σας επιτρέψω να πω τρία ακόμα πράγματα. Παρακαλώ. Αναφορικά με τη δράση της Εποπτικής Αρχής του Παγκύπριου Διορυγού Συλλόγου. 2022, 177 ελέγχη. Ναι. 2022, θεσπίστηκε η υποχρεωτική πιστοποίηση των λειτουργών συμμόρφωσης. Δηλαδή, πρέπει να περάσουν ειδικές εξετάσεις, τις οποίες καθορίζει το International Compliance Association, ένας διεθνής οργανισμός, και αν δεν πάρουν μέχρι τον Γενάρη του 2024 αυτό το σχετικό πιστοποιητικό με κατόπιν εξετάσεων, δεν πρόκειται να συνεχίσουν να παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες ή να λειτουργούν, σαν λειτουργή συμμόρφωσης. Παράλληλα, κάθε χρόνο γίνονται πολύ άριθμα και πολύ ώρα σεμινάρια με σκοπό τον καταρτισμό και το φρεσκάρισμα του τι σημαίνει διοικητική υπηρεσία και τι πρέπει να προσέχουν για τον έλεγχο. Τρίτο, ξοδέψαμε 10.000 ευρώ για να εφαρμόσουμε σχετικό σύστημα, το λεγόμενο Amplex, ούτως ώστε να ελέγχουμε τους παρόχους διοικητικών υπηρεσιών, δηλαδή τι δουλειές κάνουν, και να τους κατηγοριοποιούμε ουσιαστικά αν οι πελάτες τους είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά high risk, δηλαδή ψηλού κινδύνου ή χαμηλού κινδύνου, για να μπορούμε να ξέρουμε πότε θα μπούμε στο γραφείο του. Δηλαδή, θα μπούμε μια φορά το χρόνο, δύο φορές το χρόνο, τρεις φορές το χρόνο. Συνεπώς, δεν αφήκαμε τα πράγματα στο τέλος του Θεού. Αντιθέτως, προχωρήσαμε και καταγγείλαμε στην αστυνομία για το θέμα των κυρώσεων 9 ξεχωριστές περιπτώσεις. Και περιμένουμε το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Αυτά είναι τα δεδομένα. Οι 9 περιπτώσεις ή υποθέσεις έχουν να κάνουν με πόσα δικηγορικά. Με πιθανή παραβίαση κυρώσεων. 9 ξεχωριστές περιπτώσεις. Ναι, άρα είναι 9 δικηγορικά γραφεία διαφορετικά. Δεν είναι κάποιες περιπτώσεις του ίδιου, αν θέλετε. Δεν μπορώ να το παραπάνω διευκρινίσει. Να μην κάνω λάθος. Αλλά ξέρω ότι 9 ονόματα βρίσκονται σήμερα. Και μας είπατε ότι σε μια περίπτωση που διαπιστώσατε ότι πήγε να γίνει μαλαγανιά και να βάλουν μέσα δικηγόρο για να θεωρηθεί ότι είναι από το δικό σας ύποπτο, δεν είχε καμία σχέση η εταιρεία αυτή παροχής διοικητικών υπηρεσιών. Είναι στην αστυνομία, λέτε αυτό. Όχι. Έχει παραπευθεί στο πειραρχικό το δικό σας. Καταδίκης από την εποπτεία, παραπεύθηκε και στο πειραρχικό σύμπτο δικηγόρο. Σε σχέση με αυτά που τώρα βγαίνουν. Αλλά και τα πορίσματα Νικολάτου και λοιπά στο παρελθόν σε σχέση και με τα Cyprus Confidential τώρα. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος ή εσείς προσωπικά που διαβάζετε, βλέπετε ονόματα, κάνετε ταυτοποίηση με ποιοι παρήχαν υπηρεσίες σε συγκεκριμένους Ρώσους σε σχέση με τις κυρώσεις και λοιπά, και ξέρετε σήμερα μέχρι αυτή τη στιγμή. Έχει συσταθεί όχι σήμερα αλλά προπολού μια ειδική επιτροπή την οποία αναπαστίζουν ένας πιστοποιημένος ειδικός εμπειρογνώμονας
Η υπεύθυνη του τμήματος εποπτείας και συμμόρφωσης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και ένας λειτουργός της εποπτείας, οι οποίοι η δουλειά τους είναι να εξετάζουν μία προς μία όλες αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό τώρα το πρόβλημα του ασυμβίβαστου το βλέπετε στο Δικηγορικό Σύλλογο, για παράδειγμα να είστε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου του Παγκύπριου και να εκπροσωπείτε και έναν που είναι τσίπες στις κυρώσεις ή όχι το τι έκανε. Λέω τώρα, είναι θέμα ή δεν βλέπετε θέμα εδώ? Δεν βλέπω κανένα θέμα, γιατί αυτή η συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο τμήμα εποπτείας λειτουργεί τελείως ανεξάρτητα. Μάλιστα. Και δεν μπορώ να πω και συγκεκριμένο παράδειγμα. Μάλιστα. Εμένα προσωπικά, που ήμουν μέλος του Συμβουλίου την περασμένη τριετία, μου έγινε έλεγχο στο γραφείο. Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Βουρκά. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Απλά να τα βάζουμε σε μια τάξη, να συνεννοούμαστε για να δούμε τι μπορεί να βοηθήσει αυτός ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός. Έρχομαι και σε εσάς, κύριε Μάρκου, να δούμε. Είναι, μπορεί να διαφορετικά τα πράγματα, πώς απαρτίζει το Συμβούλιο του ΣΕΛΚ και αν μπορεί, ας πούμε, αυτό το θέμα, αν δεν βλέπετε ασυμβίβαστο στο να ελέγχετε και να είστε παράλληλα και ελεκτές και ελεγχόμενοι. Κυρία Σάβα, και εμείς να μην επαναλάβω αυτά που έχει πει ο φίλος ο πρόεδρος του Παγκύπριου, αλλά και εμείς έχουμε ξεχωριστές εποπτικές ομάδες που δεν έχουν καμία σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο και οι οποίες ενεργούν ανεξάρτητα και εμείς έχουμε τεθεί υπό έλεγχο και εγώ ήμουν στο Συμβούλιο και όλα τα μέλη του Συμβουλίου που εξασκούν το επάγγελμα, διότι έχουμε και μέλη που δεν εξασκούν το επάγγελμα, είναι κάτω από έλεγχο και εξετάζονται από αυτήν την ανεξάρτητη επιτροπή. Ναι. Άρα δεν θεωρούμε ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Καλά, κύριε Μάρκου και κύριε Βορκά. Ναι. Επειδή εσείς διατελέσατε πριν πρόεδρος, τώρα ανέλαβε ο κύριος Βορκάς, αλλά πώς φτάσαμε στο σήμερα, πώς φτάσαμε σε όλο αυτό με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, με όλους αυτούς τους συμπατριώτες μας που πολιτογραφήσαμε, της καγκιάς ώρας που φτάσαμε μέχρι την Ινδία, σε πόσες χώρες, ο Τζολό, όλοι αυτοί, πώς διέλαθαν της προσοχής σας ως αρμόδιοι επόπτες? Για Σάβα, απλά να κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά την ενιαία αρχή, διότι και αυτό είναι το θέμα μας. Αν δούμε και άλλες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, που εφαρμόζουν την Financial Conduct Authority, το FCA, εμείς η θέση μας πάντα ήταν και από τον καιρό της έκδοσης του report από τη Moneyval, ότι πρέπει να γίνει μια κεντρική επιτροπή, αλλά όχι να αντικαταστήσει. Ομπρέλα, το έχετε πει, κύριε Μάρκου, αλλά δεν απαντήσαμε στο πώς φτάσαμε στο σήμερα με τόσο εποπτικό έλεγχο και αυτορύθμιση είτε των ελεκτών είτε των δικηγόρων. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να κάνει 100% έλεγχο. Υπάρχουν πάρα πολλές χρηματοοικονομικές πράξεις που γίνονται. Θεωρώ ότι δεν είναι εύκολο να κάνει τέλος πάντων 100% έλεγχο. Ευχαριστώ, κύριε Μάρκου. Να υπάρχει κάτι δειγματοληψικό να ξέρουμε και μετά από τα δημοσιεύματα να ξέρουμε τι έχουμε ελέγξει, τι άφησαμε πίσω για να δούμε την επόμενη φορά. Κύριε Βορκά. Στην Κύπρο, εκείνο το οποίο συνέβαινε τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια και μας οδήγησε σε αυτό το οποίο συζητούμε, είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, η απουσία εφαρμογής των νόμων και η απουσία της αναγκαίας σπουδής για εφαρμογή των νόμων. Ναι. Αλλά σε αυτό δεν βλέπετε το γεγονός ότι οι επόπτες αυτορυθμίζονται, αυτοελέγχονται? Εγώ σας είπα προηγουμένως, σαν μέλος του Συμβουλίου του Παγκυπρίου Διοικητικού Συλλόγου, έτυχε να δεχτώ έλεγχο 2 μήνες πριν τη λήξη της θητείας μου, της προηγούμενης. Με συγκεκριμή ειδοποίηση ότι σε 5 μέρες μπαίνουμε στο γραφείο σου και ελέγχουμε. Μα το ερώτημα είναι πού μπαίνουν. Γιατί πήγα στο Βορκά, για παράδειγμα, κάνατε εσείς πολιτογραφήσεις, κύριε Βορκά? Ενώ ήταν έτσι από τις κύριες δραστηριότητες του γραφείου σας. Ο έλεγχος αφορούσε γενικά το. Ναι, λέω, θα μπορούσε να πάνε και αλλού. Αυτό είναι το διπλωμάτιο. Πηγαίνουν και αλλού, βέβαια πηγαίνουν και αλλού. Βγάζουν ένα πρόγραμμα και προχωρούν. Εκείνο το οποίο συμβαίνει σήμερα είναι ότι θεωρώ καλώς το κράτος αποφάσισε να φέρει ειδικούς εμπειρογνώμονες, πιθανόν. Εσάς σας ενοχλεί να υπάρχει ομπρέλα, ο μηχανισμός υποπτίας, να μην είναι η δική σας η αυτορύθμιση, αλλά να υπάρχει μια υποπτία ενδεχομένως και από ξένους? Εκείνο το οποίο λέω είναι ότι αν υπήρξε η εφαρμογή του νομικού πλαισίου που διέπει το θέμα, δηλαδή το τι λέει ο νόμος 188 του 7 για παρεμπόδιση ξεπλύματος και υπήρχαν μάλλον και δούλευαν οι επιτροπές και ο συντονιστική επιτροπή σε οποία αναφέρει μέσα, δεν θα φτάναμε εδώ που φτάσαμε. Μάλιστα, κατανοητό. Και ρωτώ τι γίνεται
με το Υπουργείο Οικονομικών, που είχε ειδικές αρμοδιότητες ως Συμβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών Κυρώσεων, ως Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παρόχων Υπηρεσιών για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα από το 20. Πόσες υποθέσεις έχει εξετάσει, που έχει καταλήξει και σε ποιες πληροφορίες προέβη, ποιες πληροφορίες έδωσε μέσα από τη δραστηριότητά της. Σίγουρα, είναι δεδαλώδεις αυτές οι διαδικασίες και είχαμε και τις εταιρείες Κέλυφος που λένε τώρα ότι έχουμε απαλλαγή όλοι, αλλά πού το ξέρουμε. Λέει ένα το σύστημα και πάμε όλοι οπαδικά πλέον. Σας ευχαριστώ πολύ για μια πρώτη παρέμβαση. Θα εξελίξουμε το ζήτημα. Είπατε και εσείς, κύριε Βορκά, δεν είναι τόσο απλό. Ούτε το κάνουμε τόσο απλό. Προσπαθούμε όμως λίγο να λύσουμε το γρίφο και να βρούμε έτσι την αρχή του νήματος, να φτάσουμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ, κύριε Βορκά, και εσάς, κύριε Μάρκου. Θα επανέλθω βεβαίως σε αυτό το ζήτημα. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στον πολιτικό.